καθόμουν και δούλευα σκληρά για το επόμενο βίντεο στο YouTube, αλλά και για τους 100 καπά. Έσκασε μήνυμα. Από ποιον? Από τον Τζάκι. Και μου είπε ότι είναι έτοιμος να κάνουμε το βίντεο το οποίο του είπα. Έστειλα μήνυμα κατευθείαν στον κολλητό μου να ετοιμαστεί και να έρθει από το σπίτι μου. Αυτό που θα κάναμε θα το θυμόταν για πάντα. Τσίπησα κάμερες, μικρόφωνα, ακόμα και αθλητικά έβαλα. Και ξεκινήσαμε για το θείο, αλλά και για να πάρουμε καφέδες. Και οι δύο λίγο ξενυχτισμένοι, αλλά θα την παλέψουμε. Μαζί πόση ώρα ύπνο έχετε, μισή ώρα? Και όλοι μαζί φτάσαμε στον προορισμό. Βλέπεις. Αυτό λέγεται insane. Καινούργια κάμερα. Πάτα like οπωσδήποτε. Πας και βγάλουμε τα λεφτά πίσω. She's coming. Είσαι έτοιμος? Ακινήθηκα 4-5. Ξύπνησα το πρωί. Πολύ μας χάλια. Αυτοί οι δύο δεν κοιμήθηκαν. Εγώ υπολόγισα εσένα, λέω θα κοιμήθηκε αυτός 8 ώρα. Αφού συναντηθήκαμε, ξεκίνησε το ταξίδι μας για τον Όλυμπο. Εννοείται συναντήσαμε κάποια προβλήματα στο δρόμο. Γίνεται μόνο μέρες στις οποίες έχουμε γύρισμα. Μας ευλόγησε όμως ο Θεός σήμερα με μια υπέροχη μέρα. Και καθώς πλησιάζαμε στο βουνό, παρατήρησα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στη διαδρομή, αλλά και πάνω στο βουνό. Και μετά από περίπου μία ώρα. Αρχίσαμε να βάλω να καταγράφω ότι περπατάμε. Ναι. Ότι κάνω hiking. Θα σου πει και τις θερμίδες. Hiking, ναι, υποτίθεται. Αλλά εντάξει, δεν τα πιστεύω αυτά. Έχεις να έρθει από εδώ? Σίγουρα όχι. Θα ερωτευτείς? Θα το θυμόμουν. Κάτσε, γιατί εγώ είμαι παιδί του κέντρου, φίλε. Κυκλοφορώ με χαμηλά τον καβάλο. Φτάνουμε. Κουράστηκα. Απόλαυσε το τρίτο μετά. Μόνο ανηφόρα. Θα σου πω ένα κόλπο για την ανηφόρα. Θα περπατάς ανάποδα για να νομίζεις ότι είναι κατηφόρα. Καλό να σε κάνεις έτσι. Αλλά είναι κατηφόρα. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πιάνει, τι γίνεται. Έχεις πρόβλημα. Να μην ερχόσουν. Ό,τι πια διάφορο έχω δει. Αυτό εδώ. Δεν τρελαίνομαι για τη θέα. Δηλαδή αυτό που λένε, ω, να έρθουμε να δούμε τη θέα. Άρα δεν είσαι ερωτηματικός, δε φίλε. Τι λες, δεν σε έχω πάρει αγκαλιά. Δεν με έχεις πάρει αγκαλιά ακόμα, ναι. Θα χρειαστεί μάλλον στο γυρισμό να με πάρεις εσύ αγκαλιά, γιατί σαν ύφη θα με κουβαλάτε. Εντάξει, εγώ πιστεύω με το που θα μπει στο κρύο, θα σκάσει μετά το αίσθημα της επιβίωσης. Ωρε φίλε, όχι κρύα. Κρύα, εντάξει τώρα, είναι τίποτα, ρε. Θέλω να μας πεις πού πάμε. Ένα βαθμό. Καλά, δεν κατεβαίνω. Ναι ρε, κρυό. Καλοκαιρινή δρασίτσα. Και σκέψου το νερό θα είναι λίγο πιο κρύο σε ένα χιλιόμετρο πάνω ρε παιδί μου. Πολύ καλό. Θα σου πω μια ιστορία έτσι, καθόμουν μικρός στη Χάν και έκανα έτσι με τα ψαράκια και έφυγα μέσα. Έλα δίπλα είναι ρε φίλε. Μια ωρίτσα. 10 μέτρα elevated. Πώς θα γυρίσω, μπορεί να πεθάνουμε. Μπορεί να καθούμε στο δάσος. Το έχουμε. Κουράστηκα. Δες πόσο όμορφα είναι. Ναι ρε, φοβερά είναι. Σκοτώνεις άνετα εδώ πέρα. Το μικρόφωνο μου θα είναι μόνο. Ήδη έχω 164 παλμούς. Τι, σοβαρά μιλάς? Λάκα με κάνεις. Σαν τον ευτύχη Μπλέτσα νιώθω. Και τι να δω, σκουλίκια. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε. Και οι τρεις μαζί 6 ώρες ύπνο δεν έχουν. Δεν πειράζει όμως, ανεβαίνουν σιγά σιγά στο βουνό. Και άλλη φορά θα ξέρουν. Σε περίπτωση που θέλετε και εσείς να ανέβετε σε αυτούς τους καταράκτες, μην αγχωθείτε. Έχει σήματα σε ολόκληρη τη διαδρομή, οπότε δεν πρόκειται να χαθείτε. Νομίζω. Τέλεια μας τρεμάει. Τα Ζάναξ μου. Εντάξει, 178 παλμούς, ξέρεις τώρα τι θερμίδες σκέσαι έτσι. Αν το συνεχίσει αυτό ένα μισάωρο, φίλε. Οπα, κρεμά, τρόμαξα ρε. Και λέω, είπα να το πιάσω. Γεια. Αυτό με το γεια σας δεν μου πολύ αρέσει. Μου τρώνε. Αναπνοές. Ναι, μου τρώνε αναπνοές. Και δεύτερον, κάτι κάπως έτσι ξεκινάνε κάτι ωραία θρίλερ. Λίγο να καθόμαστε εδώ, οι άλλοι φύγαν πιο πάνω, θα χαθούμε. Θα μετά θα σου πω, περίμενα εδώ παραπάνω να τους βρω. Θα αρχίσει το νύχτωμα. Εντάξει, ακόμα νωρίς είναι. Γεια σας και γεια σας. Τι θα γεια σας. Προτιμούσες τελικά να πηγαίναμε και μπάντζαμπινγκ? Όχι, φίλε. Καλύτερα να ανέβω όλο τον Όλυμπο. Αρκεί να μην κοιτάω κάτω. Γενικά έχεις ένα θέμα. Θες να με βάζεις κάτι με ύψος. Ρε φίλε, εγώ νόμιζα ότι θα σε έλεγα πάμε για μπάντζαμ, θα μου λέγες πω θα είναι η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Τι μετά λες, θα με θυμώσουν για πάντα. Άμα αισθανόσουν άσχημα κανένα βράδυ θα μου στείλες μήνυμα. Νιώθω να πέφτω, θα σου έλεγα. Όχι, ρε, αντί να με πας συγκρουόμενα, ξέρω εγώ, σε κανένα τέτοιο. Συγκρουόμενα. Συγκρουόμενα, ρε φίλε. Τι θα κάναμε, εγώ να ποιος θα σπάσει πρώτο τον αφιάνατο. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι? Ότι βρίσκεσαι εδώ πέρα τώρα μαζί μου. Ούτε εγώ μπορώ να το πιστέψω. Ενώ ρε παιδί μου, σε ακούω από τσιρίκο και λέω. Εγώ ελπίζω σε λίγο να ξυπνήσω απλά. Ναι. Και... ξέρεις πώς θα ξυπνήσω. Θα πω, παιδιά, πάω λίγο να κατουρίσω. Και... την ώρα που κατουράω, θα ξυπνήσω και. Οπ, κατουρίθηκα πάνω μου. Γιατί να είσαι στον Όλυμπο, φίλε Τσάκη, δεν γίνεται. Εσύ είσαι παιδί του κέντρου. Δεν έχει φανάρια εδώ. Δεν έχει τίποτα.
Να κάνεις πολλές τάσεις. Αυτή είναι η ζούγκλα της πόλης. Εδώ που σας έχω φέρει, φύση, τέτοια αυτά περπατάμε, ο υδρότας μου στάζει πάνω στην φύση, κάμερα. Φύση, έτσι μια αντιγλύψη είναι κάποιος. Έχουμε δύο ξενύχτηδες. Εντάξει, ο Τσάκη κοιμήθηκε. Πρόλαβε. Ναι, πολύ. Με air condition ή χωρίς. Θα σου πω. Κάνω τη μαγιά και το βάζω να κλείσει σε 3 ώρες. Oh. Οπότε όσο προλαβαίνω να κοιμηθώ, καλά ξυπνάω και είναι όλο το κρεβάτι δρομένο. Έχει μια στάμπα, λες και έγινε έγκλημα. Ανεμιστήρα, όχι. Βάζω και ανεμιστήρα, δεν κλάνει, ρε φίλε. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ, κάνει πολύ θόρυβο. Ωραίο εδώ, ε. Ναι, φανταστικά. Δεν είναι εδώ όμως. Τώρα που βλέπω τον καταράκτη, θυμήθηκα τώρα που γύρισα από Κέρκυρα. Μετά από μια εβδομάδα, φυσικά αυτά συμβαίνουν μόνο 15 Αύγουστο. Και πάω να ανοίξω τη βρύση τη κουζίνα αφού έχω γυρίσει σπίτι μου μετά από 20 μέρες. Και φυσικά έσπασε. Ωραία, η βρύση και γαμήθηκαν όλα. Εδώ που πατήσαν. Εδώ είναι το εύκολο, ρε. Εδώ φτάσαμε τώρα στην πηγή. Θα λιθωρήσω από την αναπνοή. Κάνει να ξεκουραστούμε ή θα είναι χειρότερα. Κάνει. Πώς είσαι. Τίο. How are you, my baby. Εδώ που έχει το παγκάκι, παιδιά. Και έχει την πηγή εδώ πέρα που τρέχει το νερό. Αυτό εδώ πέρα το νεράκι είναι ένα από τα πιο φαγωμένα νερά που θα πιείτε ever. Στην κατάψυξη ξανά το βάλεις και έκανε εδώ πέρα πόσο ωραία είναι. Κόσμος εκεί, ηλιοθεραπείες. Λίγο ακόμα έχουμε. Φτάνω στη μεγάλη λάμψη. Φτάνω προς το φως. Τώρα θα νιώσεις, φίλε, άλλο πράγμα. Πρώτα θα βάλεις και το σώμα σου μέσα στο παγωμένο νερό. Ή θα σταματήσει η καρδιά σου τώρα, ένα από τα δύο. Άμα ήταν έξυπνοι Έλληνες, παιδιά. Και εκμεταλλευόμασταν τη γη μας! Βάζανε εδώ μια τεράστια νεροτσουλήθρα, ρε φίλε. Και... πόσα χιλιόμετρα, ρε φίλε. Πολύ μεγάλη, ρε φίλε. Τι μας νοιάζει, νεροτσουλήθρα είναι. Γιατί άλλες υψηλές. Πόσο πιστεύεις ότι είναι. Και την παίρνεις και καταλήγει μέσα στο ποταμάκι μετά, ρε φίλε. Τώρα νομίζω μιλάει το οξυγόνο και έχεις. Με 10 ευρώ νεροτσουλήθρα. Δίνεις 10 ευρώ, μπαμ κάτω κατευθείαν. Στο αμάξι σου. 3 χιλιόμετρα σε νεροτσουλήθρα. Ναι, εντάξει. Αναπτύσσεις μια ταχύτητα, αλλά δεν είναι. Θα βάλουμε και στροφές. Και γιατί δεν βάζουν και ένα τελεφέρικ, ρε φίλε, να αποκατεβαίνεις. Όχι τελεφέρικ, είναι ακριβό. Νεροτσουλήθρα τι είναι. Νεράκι τρέχει ήδη. Λίγο σαμπουάν ρίχνεις από πάνω για να γλιστράει. Τα πάμε. Ο Δήμος εδώ πέρα του. Ο Δήμος Ολύμπου. Ο Δήμος Ολύμπου, άμα τα ακούει αυτό, σκεφτείτε το, παιδιά. Μήπως να κατεβώ για. Περίμενε, τώρα που το είπες όμως. Βουνίσιος Δημαρχός. Εδώ κρυβόταν ο Νταβέλης. Ναι, έβαζε Sleepy Bank. Τα τσάρουχια από δίπλα. Πώς είσαι, Τίο. Έτρεξε υδρότας. Oh, fuck. Κοίταξε, εγώ πιστεύω είναι καλύτερα από ό,τι περίμενες. Ε? Για κάνουμε. Για κάνουμε. Σταμάτα, ρε. Ο άλλος φαίνεται ότι στα μισά δεν φτάζω. Μαλάκες. Τι ζούμε. Να κάτσω κι εγώ εδώ. Τι ζούμε, ρε μου. Bro, αυτά λέγονται adventures. Εδώ μένουν οι θεοί, ρε φίλε. Δεν είναι για ανθρώπους εδώ πέρα. Δεν είναι, ρε φίλε. Θες λίγο αμβροσία. Μαλάκα το κατρουλιό μου να πιω τώρα ανέκταθαν. Να σου πω κάτι. Το επόμενο βίντεο κλίψου κάτω εδώ, ρε φίλε. Ναι. Το τελευταίο μου κομμάτι θα κάνω εδώ. Το καλυπίπα θα είναι εδώ. Κι εγώ υδρώνω. Στάζω έτσι. Κάτσε, εγώ φταίω, ρε φίλε. Εγώ φταίω. Αλλά που θέλω καθές. Να σου φέρω. Το έχω, την έχω υδρώσει τη φανέλα. Παιδιά, πωλείτε μπλούζα. Παίζει για την πρίμη. Στερνωμένη, τσάκι, πόσο. Το κιλό. Με το κιλό, κιλό. Με το κιλό. Σχεδόν φτάσουμε. Στην κόλαση. Να ρε, μα εκεί πέρα ευθεία είναι. Σταμάτα εδώ, ολευθεία είναι ο δρόμο. Ευθεία, ρε, μπρο, δεν υπάρχει ευθεία σε αυτή. Να ρε, φτάσαμε, το λέει εδώ. Έχει και τον νέμο. Τι λέει, ο Ριλά. Ωριλά. The vegetarian, παιδιά, ξέρετε πρέπει να βγάλει μπλούζα. Να το δουν εδώ πέρα οι αλαφίνες και να πετύξουν πάνω του. Να φάμε λάφι σήμερα. Λοιπόν, τώρα πέρα την πλάκα, ρε φίλε. Θα προτιμούσε το βίντεο φαγητού ή αυτό. Λες, ρε μαλάκα. Φαγητό, εννοείται. Γιατί λες σώματα. Εγώ πιστεύω χαλαρά θα προτιμούσε εδώ πέρα. Θα τρώγαμε και μετά θα κλαίγαμε, είναι η αλήθεια. Δηλαδή η απόλαυση είναι πολύ μικρή. Είναι μεγάλη, αλλά πολύ μικρή. Εσύ, εξαρτάται τι τρώσαι όμως, bro. You good, bro? I don't think so that. Your friends mocking you. Dubai. Respect. You're from Dubai. What are you doing here? Why are you here? Are you crazy? Here is where Zeus lives. He will come down to help us with his thunderbolt. Habibi, come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Ρε φίλε. Να, λίγο εδώ ρε μα. Το άλλο είναι ανηφόρη. Μόνο. Εγώ φλερτάρω πάρα πολύ να πέσω τώρα από τον κρεμό, ε. Ου, μαλάκα, το είδες, ε. Τώρα έχει μειωθεί και το οξυγόνο στον εγκέφαλο, μαλάκα, και γελάω. Λίγο έμεινε, λίγο. Τίποτα. Κάνουμε.
Τελευταίες δηλώσεις πριν φτάσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου, μπαμπά μου. Εμένα τον ίδιο. Που έφτασε. Τα πόδια μου. Λίγο έμεινε, ρε. Ξέρω στο έχω πει 20 φορές, αλλά λίγο έμεινε. Έμεινε πολύ λίγο, σίγουρα. Το πιστεύω. Το πιο δύσκολο πράγμα στη γη είναι να περπατάς. Κανονικά έπρεπε να σερνόμαστε, ρε φίλε. Δηλαδή, και λέω ρε μαλάκα στον εαυτό μου, καταλαβαίνεις τι πας να κάνεις. Και λέω ρε φίλε. Τι ήξερες, εγώ δεν ήξερα και είπα. Τι έπαθα αυτό που... Δεν του είπα προφανώς που θα ανέβουμε. Αν το κάναμε το άλλο Σάββατο, να ξέρεις θα ήμουν πιο δύσκολος. Πιο προκατελημένος. Τώρα δεν έχει, απλά το κάναμε. Ναι, δεν είχε, δεν πρόλαβα να το εξεργαστώ. Θα πάμε εκεί, ρε φίλε. Πάμε εκεί, πάμε, τελειώναμε. Εγώ πιστεύω θα ξαναρχώσω να θείω άνετα. Είπα, μόνο άμα ήθελα να χωρίσω την κοπέλα. Εδώ είναι να είσαι μποξέρ, κάτι ρε φίλε, και να έρχεσαι. Για προετοιμασία, έρχονται μποξέρ. Για προετοιμασία. Εσύ πυγμάχος είσαι, ρε βλάκα, τι. Άσε πυγμάχος, λέει, δεν ξανάργω, πέρα. Όχι, είπε, λίγο έμεινε. Είπε, θα έρθει με την κοπέλα του. Άμα δεν θα χωρίσει. Κώστα, δεν μπορώ. Αυτός είναι ο κανονικός δρόμος. Τι λέει ρε αυτός, τι λέει. Εγώ νομίζω από αριστερά είναι πρώτα. Αδερφέ, είσαι τρελός. Αυτός είναι ο commercial δρόμος, δεν γίνεται ρε φίλε. Κάτι οι γιαγιάδες είδαν να κατεβαίνουν, δεν το κάναν αυτό. Πάνε τώρα παιδιά που βγούμε. Να βρούμε κανένα θησαυρό εδώ. Α, εκεί γίνεται βάφτιση. Ναι, θα βουτήξουμε τώρα με αυτούς ρε φίλε. Τι είναι. Μαλάκα, δες πως είναι. Εγώ δεν βουτάω με αυτούς. Έχει κόσμο. Ρε μαλάκα, έχει έρθει όλη η κατασκήνωση. Κοίταξε, νομίζω σε πιο ρομαντικό μέρος, ρε φίλε, δεν μπορούσα να σε φέρω. Ναι, πολύ ρομαντικό, φίλε. Παιδικές θάλασσες είναι. Σε ιαματικά λουτρά, εμείς και τα καπί. Αυτό είναι Όλυμπος. Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι κάτι συνταρακτικό. Όντως. Το περίμενα κάτι πιο wow. Όχι, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ ωραία. Καλά, κοίταξε, τώρα έχει και κόσμο. Αν ναι, ναι. Δεν είχε κόσμο, θα ήταν. Πολύ χαλαρά μπαίνουμε. Λοιπόν, ή το κάνεις με μία ή δεν γίνεται, να ξέρεις. Μαλάκα, δεν μπορώ τα σάλια μου να τραβήξω. Πήγαινε απλά, βάλε το πόδι σου εκεί πέρα που είναι λίγο πιο βαθιά, ρε. Να δεις. Μα έχει πιάσει τέτοιο κράμπα από το κρύο. Παγώσει τα πόδια. Εγώ σου λέω, άμα δεν βάλεις την γάμπα σου μέσα, δεν το καταλάβεις. Πάμε ρε τσάκα ρε. Και το κεφάλι, και το κεφάλι, ε. Και βουτάζει η Sky ένας πάνω. Πάμε. Με τη μία, δώσ' το. Τέλειο, δεν ένιωσε τέλειο άμα, φίλε. Έκανε σπασμού στο τέτοιο. Bro, δεν είναι αστείο. Έλα, Ρώση. Βούτα. Τώρα είναι απλά που καίγεσαι ρε, δεν καταλαβαίνεις κάτι. Τρελό, ε. Κουτσογκύλας, τι έγινε. Εδώ βγήκα σαν κολόγρια ρε μαλάκα, τι πώς βγήκες έτσι. Το λέει ψυχούλας. Αυτή είναι και σοβιετική, δεν καταλαβαίνω ρε. Δεν ξέρω τι θέλω. Oh! Wow! Oh!
Γαριδάκι, μάγεινε γαριδάκι κι άλλο. Τώρα κανονικά πρέπει να κάτσεις κι άλλο μέσα, να το φας να... Πάτησε, να στανιάρεις, ρε. Βλέπω την κάμερα να κουνιέται. Κάνε και λίγο zoom εδώ πέρα στα bikers. Oh no! Oh no! This dive is for God, for making me very strong and muscular. 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 Για δες, πατώνεις. Πατώνετε. Ο κόμπος εδώ πέρα θα σε ακουμπήσει κάτι μέσα στο νερό. Άμα ακουμπήσει κάτι, δεν θα πεθάνει. Δεν πρόκειται να παλέψει ο κάνει μαλακά μου. Άλλη μία. Μαλακά, πρόσχε μη κόψεις κανένα πόδι. Ευχαριστούμε. Το περίμενα πιο κρύο, είναι αλήθεια. Είναι παγωμένο, το περίμενα πιο κρύο. Πόσα like πρέπει να φτάσει σε αυτό το βίντεο για να κάνουμε τραγούδι μαζί? Σκέφτε το καλά, σκέφτε το καλά. Τι είναι τα likes, ρε φίλε, δεν είναι για κάτι τρελό. Σε εδώ που σου αφέγγει την ερώτηση, μάνα, δεν ξέρω. Πες, φίλε, δεν θέλω να κάνουμε κομμάτι μαζί. Ωραία, άμα είσαι έγα 50. 50.000. Παιδιά! Κάτε το βίντεο viral. Το κομμάτι τι θα λέει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μιλάμε για τη γυμναστική. Εγώ έχω να πω πολλά, ρε φίλε. Ωχ, μαλάκ. Ε, τίο! Δε σ' αθία... Ωχ, μη σου. Σ' αθία είμαι. Όλο είναι ένα act, παιδιά. Μπορούσα και μόνος μου να το κάνω. Πες μου να κάνω subscribe, ρε. Κάντε ένα subscribe, ρε. Το μικρόφωνο δίπλα σου. Κάντε ένα subscribe, ρε. Ήρθαμε... Δείτε εδώ που ήρθαμε, ρε. Ήρθαμε στο βουνό του subscribe. Το ψάξαμε το subscribe, δεν είναι εδώ. Κάποιος το έχει πάρει. Αλλά δεν άντεξα. Μείναν οι άλλοι λίγο πίσω. Εγώ έφτασα μόλις τώρα στον τερματισμό. Οπότε τώρα το μόνο που έχω να κάνω είναι να τους περιμένω. Να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Μη σπάσω τα γόνατά μου. Τελείως. Αυτό ήταν. Yes, το ανέβασμα. Πόση ώρα το κάναμε? Θέλει οξυγόνο. Καλό. Φιάλη. Θέλει κάρντιο, το κατέβασμα θέλει γόνατα. Το κατέβασμα ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Το στομάχι μου, φάω δεν φάω. Δεν έχει νόημα η ζωή πλέον. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο, είστε υπέροχοι. Εγώ ευχαριστώ. Στο YouTube εγώ ευχαριστώ. David Guetta. Joker to face, πατήστε Joker to face. Ακούστε όλα τα κομμάτια από την αρχή μέχρι το τέλος, 4 φορές το κάθε κομμάτι. Υπερβολή, αλλά ναι. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Είμαστε της υπερβολής. Μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πάρα το subscribe. Κάντε, πήγαμε πάνω στο βουνό. Άντε, μην είσαι. Δεν μπορεί να το κουβαλήσει με τον άλλο, αλλά από το σπίτι εκεί πέρα από το air condition. Και ήρθε να λέει του καταράκτα που τύχει παγωμένο νερό να πάθει καρδιακή προσβολή. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αν έχει δώσει. Όχι, όχι, όχι. Καληνύχτα τα παιδιά. Καλό βράδυ. Φαγητό και καλό σεξ. Και καλή για αγάπη.